Το αδιαχώρητο γίνεται τη Δευτέρα το πρωί στον ΕΔΑ από τους επιλεγέντες για τα προγράμματα κατάρτισης μέσω επιταγών, τα γνωστά βάουτσερ, παρά το γεγονός πως προθεσμία παραλαβής είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται και με λειτουργία ορισμένων ιδιωτικών ΚΕΚ τα οποία μετέρχονται μεθόδου οι οποίε επί χαρακτηρίζονται απαράδεκτε προκειμένου να προσελκύσουν του ωφελούμενου. Ενδεικτικό, μάλιστα, είναι πω ΚΕΚ διέφτιακε και αυτοκίνητο προκειμένου να πάρει του ωφελούμενου και να του μεταφέρει αμέσω τι δομέ του. Σήμερα πρώτη ημέρα που δίνουμε τι επιταγέ κατάρτιση στα άτομα τα οποία πέτυχαν τα οποία έχουν επιλεγεί, δηλαδή σε εκείνα που είδαν το όνομά τους ότι είναι μέσα στην κατάσταση των επιλεγέντων, γιατί έχουν έρθει και πολλοί επιλαχόντες. Το λέω για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου. Όμως σήμερα ε, ήρθαν ε, πάνω από 300 άτομα μέχρι τώρα, δώσαμε, ε, πλησιάζουμε τις 200 βεβαιώσεις ε, που δίνουμε και ταλαιπωρείται κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος αφού περιμένει 20 λεπτά με μισή ώρα ενώ θα μπορούσε να έρθει κάποια άλλη μέρα μέχρι τις 31 Ιουλίου. Είτε έρθουν σήμερα 2 Ιουλίου είτε μέχρι τις 31 του μηνός είναι το ίδιο πράγμα. Να πω, στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει το σύστημα του ΑΕΔ, το μηχανογραφημένο, σε όλη την Ελλάδα βέβαια έτσι, ε, γιατί έχει έρθει όλος ο κόσμος να πάρει σήμερα αυτή τη βεβαίωση κατάρτισης. Λένε ορισμένοι ε, άνεργοι οι οποίοι έχουν πετύχει και θέλουν να πάρουν την επιταγή κατάρτισης ότι ε, τους λένε έτσι λένε οι ίδιοι, εγώ δεν το άκουσα, τους λένε από τα διάφορα ΚΕΚ ότι σήμερα πρέπει να πάρουν τη βεβαίωση. Δεν αληθεύει αυτό, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τη βεβαίωση αυτή μπορούν να την πάρουν μέχρι και 31 Ιουλίου. Άλλωστε, αν δεν πάρουν όλη τη βεβαίωσή τους μέχρι 31 Ιουλίου, τα σεμινάρια αυτά φυσικά δεν πρόκειται να αρχίσουν. Και... Ε, μπορούν να πηγαίνουν οι επιλεγέντες με την επιταγή κατάρτισης σε οποιοδήποτε κέκ του νομού μας ή όλη της Ελλάδος επιλέξουν αυτοί. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας, είπατε ε, ένα κέκ. Ε, εγώ δεν θα αναφερθώ ονομαστικά σε οποιοδήποτε κέκ. Απλά έχω να πω το εξής, ότι και στο παρελθόν κατά την ε, ε, κατά την υποβολή των αιτήσεων με μηχανογραφημένο τρόπο. Αλλά και σήμερα ε, πράγματι ήρθαν μέσα στην ε, υπηρεσία και στον προαύλιο χώρο άτομα τα οποία προφανώς θα ανήκουν σε κάποια κέκ, δεν γνωρίζω σε ποια, Και αυτά τα άτομα τα συνέστησαν. Τα... Τα συνέστησα να ε, αποχωρήσουν και μέσα από το γραφείο μου ε, και μέσα από την υπηρεσία μας και μέσα από τον προαύλιο χώρο και τους είπα ότι δεν ε, πρέπει να είναι εδώ, εδώ πέρα, ό,τι γίνεται είναι δουλειά της δημόσιας υπηρεσίας του ΑΕΔ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Από εκεί και πέρα ε, τα διάφορα ΚΕΚ ας μετέλθουν των δικών τους ε, νομίμων τρόπων για να προσελκύσουν το κοινό. Να σημειώσουμε πω ήδη οι καταγγελίε έχουν φτάσει και στα κεντρικά τη δίκη του έδαλα και του ΕΚΕΠΗΣ ενώ για άλλη μια φορά όπω επισημαίνεται, οι δικαιούχοι των βάουτσερ είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο κέκ οι ίδιοι επιθυμούν, ενώ πιστοποίηση παρέχεται από όλα τα κέκ τα οποία έχουν δικαίωμα κατάρτιση και συμμετέχουν στο πρόγραμμα και όχι μόνο από ορισμένα όπως αφήνουν παραπληροφορώντας τους οφαλούμενους να διαρρεύσει.